Νεκρός εντοπίστηκε άνδρα 40 ετών στις εγκαταστάσεις του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στην πόλη της Καβάλας, το μεσημέρι της 5ης 8 Αυγούστου του 2019. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άστεγο αλκοολικό άνδρα, ο οποίος κατέλησε στις εγκαταστάσεις και πιο συγκεκριμένα στι αιστείε του Ιδρύματο. Πρόκειται για έναν ε, άστεγο άνδρα, ο οποίο διέμενε σε διάφορα σημεία τη πόλη Καβάλα. Άστεγο και σύμφωνα με κάποιε ανεπιβεβαίωτε πληροφορίε ε, και αλκοολικό, ο οποίο διέμενε αρκετά συχνά σε διάφορα τέτοια σημεία ε, στην πόλη τη ε, Καβάλα. Ε, ε, τα αίτια σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε είναι παθολογικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιο είδου εγκληματική ενέργεια προ Θεού. Βέβαια, προφανώ επειδή βρέθηκε στον χώρο του Ιδρύματο. Ε, Προφανώ και πρέπει να διεξαχθούν οι έρευνε για να αποκλείσουν οι αστυνομικοί κάθε ενδεχόμενο. Όταν έγινε αντιληπτό, ειδοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο. Παρουσία του αντιπρίτανη του Διεθνού Πανεπιστημίου Ελλάδο Δημήτρη Μπαντέκα. Αμέσω στο σημείο άρχισαν έρευνε τη ελληνική αστυνομία για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματική ενέργεια. Ενώ σύμφωνα με τι πληροφορίε, Πρόκειται για παθολογικά αίτια του θανάτου του. Τα δύο βασικά λοιπόν στοιχεία τη υπόθεση είναι ότι πρόκειται για άστεγο άνδρα 40 ετών, σύμφωνα με πληροφορίε, όχι κάτοικο καβάλα, ο οποίο κατέλησε σε διάφορα σημεία τη πόλη. Αυτή τη φορά επέλεξε το ε, Ίδρυμα του Μακεδονία και Θράκη εγκαταστάσει των Εστειών, όπου και κατέλησε εδώ, αλλά ε, δυστυχώ βρήκε θάνατο όχι από κάποια εγκληματική ενέργεια, αλλά από παθολογικά αίτια. Ε, προφανώς άνθρωπος ήπια, ίσως και λόγω της ζέστης, αυτά θα τη διερευνήσει το ΕΚΑΒ. Η μεταφορά του σωρού καθυστέρησε και πραγματοποιήθηκε δύο ώρες μετά από την ανέβρεση του πτώματος, δηλαδή γύρω στις 7 το απόγευμα της 5ης 8 Αυγούστου.